Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο και τα τρία μέρη τα οποία περιέχονται σε αυτό, θα αναφερθούμε λίγο στο πρώτο. Για τα υπόλοιπα θα αναφερθούμε και στις επόμενες συνεδριάσεις, στην κατάρθρο και στην β' ανάγνωση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το πρώτο μέρος, τη σύμβαση δηλαδή με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και παράλληλα το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και το Ελληνικό Δημόσιο, στην ουσία προβλέπεται μια τροποποίηση της σύμβασης του 2018. Και εδώ θέλουμε να τονίσουμε ορισμένα πράγματα. Ως κόμμα δεν είμαστε φυσικά αντίθετοι σε αντίστοιχα μέτρα, τα οποία μπορεί να βελτιώνουν τις παροχές, τις συνθήκες περίθαλψης του λαού και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την διάγνωση, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του πληθυσμού. Και φυσικά προς αυτήν την κατεύθυνση συστηματικά αναδεικνύουμε ως κόμμα τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, σε ό,τι αφορά υποδομές, εξοπλισμό, το προσωπικό, στα νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα. Και παράλληλα διεκδικούμε την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων με τις παρεμβάσεις μας, τόσο μέσα από τις διαδικασίες της Βούλης, αλλά και κυρίως με τη δράση μας στα πλαίσια του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Και επισημαίνουμε ότι τέτοιου τύπου μέτρα, όπως και άλλα, πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του κράτους, να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό και να εξασφαλίζεται παράλληλα η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αντίστοιχα, να εξασφαλίζεται επαρκής και σύγχρονος ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός και φυσικά να αποτελούν μέρος του πανελλαδικά αυτές οι δομές, να αποτελούν μέρος του πανελλαδικά αναπτυγμένου δημόσιου συστήματος υγείας, προκειμένου να μπορούν να παρέχονται έγκαιρα με ασφάλεια και απολύτως δωρεάν όλες οι προληπτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις σε όσους έχουν ανάγκη χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας, η ανάπτυξή τους και η απολύτως και καθολική αξιοποίησή τους από το λαό, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί να εξαρτιόνται από τη φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό, ακόμα αν θέλετε και την ατομική διάθεση προσφοράς. Θεωρούμε ότι αποτελεί λαϊκό δικαίωμα και συνάμα κρατική ευθύνη, που απορρέουν ακριβώς από το χαρακτήρα που πρέπει να έχουν αυτές οι υπηρεσίες. Και επιπλέον από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι, τα λαϊκά στρώματα κατ' επέκταση, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι παράγουν τον πλούτο στη χώρα μας. Και θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει πλήρως να εξασφαλίζει αυτές τις δομές και τις υπηρεσίες. Και μόνο φυσικά επικουρικά και συμπληρωματικά αντίστοιχα να αξιοποιούνται οι όποιες τυχόν προσφορές. Φυσικά και δεν αμφισβητούμε την υψηλή επιστημονική επάρκεια και τις πραγματικά σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στο ΟΝΑΣΙΟ και πολύ περισσότερο αυτές οι οποίες αφορούν την αντιμετώπιση σε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα του παιδικού πληθυσμού στη χώρα μας. Έχουμε όμως ουσιαστική διαφωνία, την οποία φυσικά και εκφράσαμε και στην κύρωση της σύμβασης, διότι τόσο το υπάρχουν καρδιοχειρουργικό κέντρο, όσο και οι νέες υποδομές που θα φτιαχτούν ουσιαστικά και πρακτικά αποτελούν μια σύγχρονη επιχειρηματική μονάδα σε ένα κρίσιμο τομέα των αναγκών της υγείας του λαού μας. Και αυτή τη διαφωνία μας τη διατυπώσαμε, αν θέλετε, και το 1992 κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ανέγερση και λειτουργία του ΟΝΑΣΙΟΥ. Από την πρώτη δωρεά και στους μετέπειτα εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας αναφέρεται ο δεσμευτικός όρος ότι η λειτουργία του κέντρου θα διέπεται, θα ακουμπά, θα στηρίζεται πάνω στη βάση των αρχών της ιδιωτικής οικονομίας. Δηλαδή, το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, αντίστοιχα διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, όπως και οι σημερινοί, θεωρούν λοιπόν ως προσφορά στο κοινωνικό σύνολο τη δημιουργία και τώρα φυσικά την επέκταση μιας επιχειρηματικής μονάδας υγείας. Και εδώ, κατά τη γνώμη μας, μπαίνει και το στοιχείο της πρόκλησης. Διότι από τα αμύθιτα κέρδη του συγκεκριμένου επιχειρηματικού ομίλου, με την αμέριστη φυσικά διαχρονικά κρατική στήριξη που είχε, στην ουσία με ένα σχετικά μικρό ποσό που δίνει, που έδωσε, αξιοποίησε και αξιοποιεί μια σοβαρή κοινωνική λαϊκή ανάγκη με πολλαπλή στόχευση. Ποιες είναι αυτές οι στοχεύσεις? Πρώτον,
να προωθεί το δίθεν ανθρώπινο πρόσωπο του συστήματος, του καπιταλισμού. Και δεύτερον, να δημιουργεί μία μονάδα υγείας που λειτουργεί με τους κανόνες της αγοράς και η οποία αποτελεί και ένα είδος παραδείγματος αντίστοιχα για την προσαρμογή της λειτουργίας των μονάδων υγείας, των δημόσιων μονάδων υγείας, με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Τόσο ο Δωρητής, το Ίδρυμα, έχουν μία συνέπεια δηλαδή, αναφορικά με τις ταξικές τους επιλογές και πράξεις. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Πάει πολύ όμως να επιχειρείται από την παρούσα κυβέρνηση, από τις προηγούμενες, να παρουσιάζεται η συμφωνία αυτή ως μία κατάκτηση, ένα μεγάλο ευεργέτημα κτλ. Διότι το νοσοκομείο που έχει ως αρχή να λειτουργεί βάσει των αρχών της ιδιωτικής οικονομίας και αντίστοιχα ή αντίθετα κοινοφιλής χαρακτήρας του Ωνάσιο, είναι αντίθετα πράγματα. Και δείτε τώρα, εναρμονισμένες αντίστοιχα με αυτή του τύπου τη λειτουργία του νοσοκομείου, του κέντρου, είναι και οι εργασιακές σχέσεις, και το σύστημα των αμοιβών. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπονται τα κριτήρια της παραγωγικότητας στις συμβάσεις εργασίας που συνδέονται με τις αποδοχές του προσωπικού και φυσικά μεταβάλλονται ανάλογα με τη στρατηγική του νοσοκομείου, την οποία στρατηγική την καθορίζει ή αν θέλετε η στρατηγική καθορίζεται σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας στη βάση του επίπεδου της κερδοφορίας του συγκεκριμένου κέντρου, παύλα, επιχείρησης. Αντίστοιχα το προσωπικό, το μελλοντικό που θα το προβλέπονταν εξάλλου και στη σύμβαση που συζητήσαμε πριν 2 χρόνια, το προσωπικό πλην ιατρών που θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και θα ενταχθεί στις νέες μονάδες, ήδη προκαθορίζεται, έχει προκαθοριστεί, η αντιμισθία τους θα είναι αυτή του δημοσίου και αυτό σημαίνει ουσιαστικά κατάργηση της όποιας διαπραγμάτευσης μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι με το συγκεκριμένο, με τον εργοδότη. Το δεύτερο και ζήτημα το οποίο προκαλεί κατά τον και εντύπωση είναι ο τρόπος διανομής της δωρεάς. Στο δημόσιο θα ανήκουν τα ακίνητα μέρη, δηλαδή τα κτίσματα, τα διαμορφωμένα ή αυτά που θα διαμορφωθούν, τα διαμορφωμένα κτίσματα, ενώ τα κινητά μέρη, δηλαδή ό,τι έχει σχέση με τον ιατροτεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό, που χωρίς αυτόν οι ρίστον παρόδο δεν μπορεί να λειτουργήσουν νοσηλευτικά, διαγνωστικά τμήματα, χειρουργία και πάει λέγοντας, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, δηλαδή της νοσοκομειακής επιχειρηματικής μονάδας. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρόκειται για μια δωρεά που γίνεται και παραχωρείται στο δημόσιο, έστω και με μια πρόβλεψη που να διασφαλίζει το λόγο για τον οποίο έγινε, αλλά για μια επένδυση προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματική δράση σε ένα πολύ όντως σοβαρό τομέα της υγείας. Έτσι λοιπόν ο λαός θα χρηματοδοτεί αυτή την επιχείρηση με διάφορους τρόπους, είτε σε αφορά αυτό τμήμα του προϋπολογισμού του Ωνασίου που θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό, τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος και αυτός στηρίζεται στην αφέμαξη, στη φορολογία του λαού μας και αντίστοιχα με τις αυξημένες εισφορές στον κλάδο υγείας των ασφαλιστικών ταμείων ή αν θέλετε με τις απευθείας πληρωμές για την αγορά των υπηρεσιών από το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο που σημειωτέων, το γνωρίζετε όλοι, και η ιατρική εξέταση στα πρωινά ιατρία πληρώνεται και η εξέταση στα απογευματινά πληρώνεται και εργαστηριακές, η συμμετοχή μάλλον σε εργαστηριακές εξετάσεις υφίσταται, αν δεν κάνω λάθος, το 15%. Επίσης τα ΤΕΠ πληρώνεται η επίσκεψη εξ ολοκλήρου από τους ασθενείς, διαγνωστικές εξετάσεις αντίστοιχα, εργαστηριακές. Κανόνας είναι επίσης η λεγόμενη αναβάθμιση θέσης με πληρωμή πακέτο από τους ασθενείς προκειμένου να επισπευθεί η πραγματοποίηση των χειρουργείων και άλλα που μπορούμε ή που μπορούν να αναφερθούν. Έτσι λοιπόν, εμείς υποστηρίζουμε, το είχαμε δηλώσει και τότε, αν θέλετε, από την αρχή όταν το 92, όπως είπα και στην αρχή της παρέμβασής μας, διεκδικούμε το συγκεκριμένο νοσοκομείο να περάσει στην πλήρη ευθύνη και λειτουργία
από το κράτος και να παρέχει απολύτως φυσικά δωρεάν όλες τις υπηρεσίες σε όλους όσους τις χρειάζονται. Χωρίς κανέναν όρο, χωρίς καμία προϋπόθεση, χωρίς όρους δηλαδή και προϋποθέσεις. Όπως είπα στην αρχή, κύριε Πρόεδρε, αναφορικά με τα υπόλοιπα άρθρα θα τοποθετηθούμε, είναι του δεύτερου δηλαδή και τρίτου μέρους, κυρίως του δεύτερου μέρους, γιατί το τρίτο μέρος ένα άρθρο έχει του νομοσχεδίου, αφορούν σε ρυθμίσεις, διευθετήσεις, δαπάνες, συμβάσεις προσωπικού και άλλα. Στις επόμενες δύο συνεδριάσεις, λοιπόν, στην Κατάρφη και στη Β' Αύγουστα, τοποθετηθούμε και για αυτά. Θα ήθελα όμως μία αποσαφήνιση, τουλάχιστον σήμερα και σε επόμενες συνεδριάσεις υπάρχουν κάποια ερωτήματα, ζητήματα που θέλουμε να βάλουμε προς τον Υπουργό, σε ό,τι αφορά το άρθρο 20, και θα θέλαμε μια απάντηση, όπου εκεί προβλέπεται η παράταση των συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού συνολικά. Νοσοκομεία, ό,τι θα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2021. Το διάστημα αυτό που συζητούμε εμείς, που ξεκινήσαμε από σήμερα έως να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, λήγουν μια σειρά από τέτοιου είδους συμβάσεις, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει στο Υπουργό, στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση, εάν θα υπάρξει αναδρομικότητα, αν προβλέπετε όλο αυτό, όλο το σύνολο αυτό του επικουρικού προσωπικού που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο δημόσιο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εάν θα και οι ίδιοι θα συνεχίσουν απρόσκοπτα να εργάζονται έως την ημερομηνία έστω που τίθεται μέσα από τη διάταξη αυτή, δηλαδή την 31 Δεκάτου του 2021. Σε ό,τι αφορά τώρα την ψήφο, κύριε Πρόεδρε, επί της αρχής, επιφυλασσόμεθα σε άλλες επιτροπές, θα σας πούμε.